δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου ζεϊσόμεν. Αντιλαφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εις την βασιλεία. Διότι τον ληστή ανοίξας παράδεισον. Άρα ηγέρθειον και προπάθους στηρίξας την έγερσιν. Ανήκωσαν εκουσία σου βουλή. Σταυρών υπέρνηνα σωτήν και ενήματι και νομεθείς ο αλλοτριός θάνατος δεινός εσκυλεύετο και οι ενάδια φαντες εκράτους. Εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κατεπλάνει ο σύμπτω υπερφύσιν θεωρών και λάβαν εν εις νουν ανεπιπόκον ιετών εν διασπόρος συλλήψης σου Θεωτών. Λαστήσασαν και μαρτυρών ομνίστων σου. Οι απαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό, γάρι που μείνατε ημάς, θανάτων θάνατων όλεσεν. Ναι, ήμουν αλέησον με ο Θεός κατά το μεγέλεος και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάνυψαν το ανώμημά μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εμισώπω και καθαρίστησα με πληνείς με και υπερχιών αλευκαθίσω με. Το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία. Με τη συστησία δικαιοσύνη αναφορά και ιεσέλε ημών εξάρτηση. Πρεσβείεσέλε ημών εξάρτηση. Και δεσπότης ανέστη τρίμερος. Και ο δεσπότης ανέστη τρίμερος. Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη του εναγής πατρός ημών λέοντος Πάπα Ρώμης. Ψυχήν ο Θείος εξερεύγεται λέον και δαιμονοφάλαξην εμβάλλει φόβο. 18η δεκάτη τελέον ηρεύξα το θυμόν, τη αυτή μέρα του Οσίου Πατρός ημών, αγαπητού Επισκόπου, Συνάου, του Ομολογητού και Θαυματουργού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Oh.
ανοίξετε πνεύματος και λόγον ερεύξομε τη βασιλή Δημήτρη στη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου σίγαρ απειρόγαμε Παρθένε έσχεσεν μήτρα των επί πάντων θεών και τέτοκος αγρονών ιών βάση της υμνούσισεν σωτηρίαν βραβεύουσαν. Θείαν ταύτην και πάντημον θελούνται σε ορτίνη Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτεν τας χείρας κροτήσομε τον εξαυτίστε χθέντα Θεόν δοξάζονται. Και λάτρευσαν τη κτήση Θεόφρονες παρά τον τίσαντα αλλά πυρός απειλή. Ανδρείος πατήσαντες χαίροντες εψαλών υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Προσκυνούμεν τον Κύριον πέδας ευαγίσεν τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατον τότε μεν τυπούμενος νυν δεν εργούμενος την οικουμένην άπασαν αγύρι ψαλούσα τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερήψούνται εις πάντας τους αιώνα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου. Πει το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της βούλης αυτού η βούγαρ από του νυν μαχαρίουσιν με πάσε γενέ την τιμιωτέρα των χερουβήν εξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επί σε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού η γενναίαν και γενναίαν
της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Επίς εκράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διάν η ακαρδίας αυτών. Την τιμιωτέρα το χερουβί, και δοξωτέρα να συγκρίτως τον σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστος από θρόνον και ύψωσε ταπεινό, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλεν καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε αυτού πνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα τι αυτού έως αιώνας. Την τιμιωτέρα το χερουβί και δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Πάπας γη γενής, στυρτάντων το πνεύμα τη λαμπαδοκουμένος, πανηγύριζε το δεμ αηλωνών φύσης γερέρουσαν τα ιερά θαυμασία της Θεομήτωρος και ευλογημένης εν δόξου δε
θεσπίνης ημών Θεοτόκου, εἰ Παρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημών έξαντε σε αυτούς και αθήνους, επάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σεν ον σύ πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Στράψαντες ειδωμένε πιστάντας εν ζωή φόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες εστίς εσύ μύρο φόρης κλεινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος έγερσιν διδαχθόμεν και προς ζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το και το πραχθέν θαυμάσαντες μηνωμέν Χριστόν βλέψε. Το χαίρετευθε εξάμενος δίμηψω την προπατώρον Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταυτίσου ζω. Αποστήλων του γόντσι, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα της
Ευλογητός
δώσει, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα Σου. Ευλογητώσει, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα Σου. Κύριε, καταφύγει, εγεννήθης ήδη, εν γενναία και γενναία, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, θείασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Και το μέγα ελεύθερο.
ουρανή βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αεξάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου. Σκολά επιδεσποτά. Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Πίστηκουν τον εαυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Εκφρασίας αερών, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευχαριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Αγία Σακράλου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία, Ραγία, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
πόσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόπου, Σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόπου Σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αμήν. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσώ Κύριον εν τη ζωή μου, καλό το Θεό μου έως υπάρχον, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός και ακόμη βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον το Θεόν αυτού, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα Θεός Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μοναγένης Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτων, θάνατον βατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθούς, ότι εις τον αιώνα έλεος αυτούς, του Φεδρών της Αναστάσεως κήρυγμα, το Φεδρόν της Αναστάσεως.
Αγγέλου μαθούσε ετού Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καθόμενε έλεγον εσχύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος τον κόσμο το μέγα Φερόν της Αναστασέως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε εκ του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καθόμενε προστασία των Χριστιανών.
παρήδης αμαρτωλων δεήσεων φωνάς, αλλά προφθάσον ως αγαθήν εις την βοήθειαν ημών των πίστος κραυγαζόντων συν ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηγεσίαν οι προστατεύουσα αΐν Θεότο και των δημόντων σε ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν και των τρεις Άγιων ύμνων αναμέλπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, τον αιώνων πότερς Αγίο φωνή είπα το Σεραφείμ ανεμενωμένος και είπα το Χιόνι το Ξερό και είπα το Πάθος και το Oh, oh, oh.
ευλογία και πνεύματα και ευλογία και πνεύματα και ευλογία και σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Oh.
και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Και αφορίστητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άρτεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς και έσομεν ημίν εις Πατέρα, και ημίς εσθέμη εις Υιούς Θυγατέρας, λέγει Κύριος, Παντοκράτων, ταύτα σου έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομενε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ηρήμηση το
κρίμαν αγινώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Θεόν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και οι δούγιν είχαν ανέα από τον ορίον εκείνων εξελθούσα. Εκράβγασεν αυτό λέγουσα, ελέησον με Κύριε, Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου, κακός δαιμονίζεται. Ο δε ουκ επεκρίθη αυτή λόγον. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, ηρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτή, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ απεσθάλην ημείς τα πρόβατα τα πολλολότα, οίκου Ισραήλ. Ιδέ ελθούσα προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε, βοήθη με. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ έστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρής. Ιδέ είπεν, ναι, Κύριε, και γάρτα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοί, ο Αγίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος Υιός θέλης. Και η άθη θυγάτηρα αυτής από της ώρας Αντιλαβώς όσον ελέησον
ευλογήσον και διαφλάσσον ημάς ο Θεός, σοι χάρητη. Σοφία, ο πως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ο Θεός η λάση τη με το μαρτυρό και λέει σου ανούδης άξιος, το συνδεδεμένο της ελληνικής επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε, η προσεγγίζει λειτουργής η βασιλεύ της δόξης, το χαρδιακόνης έπαιγα και φοβερό και αυτές, τις εμπουρανίες δυνάμεις να λόγω για την αγώ και με την προσφυγημία, ατρέπτος και αναλιώτος για μας άνθρωπος και αρχαιρεύσιμο δεχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και νεμάτου θυσίας την ιερουργία να παρέδωσε μην ως δεσπότης των απάντων. Σιδόν μόνος Κυρία Θεός ο δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων επιθρόνων και ευρωπόμενος ο τον Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος την Αγής αναπαγόμενος σε την ειδήσε πότου να λαβώ και μη μόνο επίγραψον και με μετορματόν και αγριόδουλος και καθαρίσον μου την ψυχή την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένον την της ιερατείας χάρη παραστήνεται η Αγία σου τάφτη τραπέζι και ρουγήσε το Άγιο και αγρατό σου σώμα και το τιμιον αίμα σίγαρ πως έρχομαι κλίνας τον εμπαύτου αυγένα και διαμέσου μη αποστρέψω πως ομόσου με μου επειδή αποδοκιμάσμε και με τον αξίο σου πως ενεχθήνες είπε μου το μαγρού και αξίου να δω τα αυγού και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζω ποιος πνεύμα την ίν και αΐ και ειν τους αιώνας τον αιώνα να μην πλούνται και να μην πισμούς οι παρισόντες και την ζω ποιος την άδειο τον Χρυσάγιο και τον Προσάδοντες πάσα μου και βιωτική από το Oh,
Του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, του Ιερού Κλήρου του Λαού και των Μοναστικών Αδερφοτήτων της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, των συνεμείς λειτουργούντων πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών Αδερφότητος, Ιωάννου Διακόνου του νυνή προχειριζομένου εις πρεσβύτερων μετά της οικογενείας αυτού, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων, των ψαλόντων και των εργαζομένων εν αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων αδερφών ημών, των εν θλίψεση και δεινές περιστάσεις συνόντων, των μεμνημένων των πενήτων, των εν θαλάσσι και ερικαλός πλεόντων, των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκων, τα τίμια δώρα ταύτα, πάντων ημών των προσερθόντων και ευλαβία και κατά ανοίξη συμμετεχόντων εις την τέλεση της Θείας και ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν καιρά προθέσει ζώντων αδερφών και ον έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αημνίστων, προκατόχων ημών αρχιερέων, Ιακώβου, Νικοδήμου, Δωροθέου και Παντελεήμονος,
των μακαρίων και υμνίστων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των Ιερών Μονών, των Θεόφιλος Ιερατευσάντων εν του Ιερό Ναό τούτο, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδερφών, αναδόχων και λοιπόν συγγενών και οικείων ημών εν τη πίστη, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, εν της ιερής του έθους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων, και όν τα ονόματα υμνίστημεν εν τη αρά προθέσει και κοιμημένων αδερφών, και ον έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αείν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης και της διακονίας. Αμήν. Που εξηγώνει ο Σύμβα από του ξηρού καθερών, το άχατο όσο συντώνει καθαρά η λύσα και αρώμαστε. Thank you.
Πατέρες και έλευσον Άγιε Δέσποτα τον ίν προσφερόμενον σε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Αγαπητοί πατέρες και αδερφοί, αγαπητοί μου χριστιανοί, η Εκκλησία σήμερα μας έφερε στην μνήμη μας να ακούσουμε την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη λεγόμενη Χαναναία, στο θαύμα που έκανε ο Χριστός στην κόρη της. Πριν δούμε όμως μερικά στοιχεία πολύ σύντομα από την περικοπή αυτή, πρέπει να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία και πώς έκανε το θαύμα. Ο Χριστός βγήκε από τα όρια της Ιουδαίας, βγήκε από τα όρια του Ισραήλ που πίστευαν στον αληθινό Θεό και πήγε στα όρια μεταξύ Τύρου και Σιδώνος. Εκεί ζούσαν ειδωλολάτρες, δεν ήταν Ισραηλίτες. Πήγε δηλαδή σε αλλόθρησκο τόπο. Σαν να λέγαμε σήμερα, έφυγε κάποιος από εμάς και πήγε στους μουσουλμάνους ή σε άλλη θρησκεία. Σας το λέω για να καταλάβετε τη διαφορά και την ένταση. Δεν έκανε το θαύμα στους Ιουδαίους, στους δικούς του δηλαδή. Έκανε το θαύμα σε αλλόθρησκους που δεν πίστευαν στο Θεό του Ισραήλ. Αυτή η γυναίκα ήταν Χαναναία. Αυτή λοιπόν η αλλόθρησκη γυναίκα που δεν είχε καμία σχέση με τη θρησκεία του Ισραήλ, επειδή εμφορούμενη από πίστη που είχε μέσα της, πλησιάζει τον Χριστό. Σαν γεγονότα ιστορικά αυτά για την εποχή εκείνη είναι τραγικά. Μια γυναίκα πλησιάζει Ιουδαίο, ειδωλολάτρησα και του ζητάει κάτι στο οποίο δεν πίστευαν ο λαός στον οποίο ανήκε. Είναι χαρακτηριστικά αντίθετα αυτά. Τρέχει λοιπόν από πίσω, αφού ήταν στα όρια της και βλέπουμε, λένε οι Ευαγγελιστές, ότι και ο Χριστός βγήκε από τα δικά του όρια, αλλά και αυτή βγήκε από τα δικά της όρια. Έπρεπε κάπου να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι, δηλαδή ο Κύριος και αυτή. Και έτρεχε από πίσω και του έλεγε, «Σε παρακαλώ βοήθησέ με, κάνε μου τη θυγατέρα καλά». Ο Χριστός δεν απάντησε, την αγνόησε παντελώς. Προχωρούσαν και αυτή φώναζε από πίσω και έκανε φασαρία. Λένε οι Απόστολοι κάποια στιγμή, «Πες της κάτι να τελειώνουμε». Έρχεται από πίσω μας, μας ακολουθεί, δημιουργείται φασαρία. Ο Χριστός σιωπούσε. Αυτή ακόμα περισσότερο με ένταση, με ταπείνωση, διότι δεν είναι και εύκολο πράγμα να εκτίθεσαι σε πλήθος και να φωνάζεις και να ορίεσαι από πίσω και να μη σου απαντάνε, να σε περιφρονούνε. Έφτασε στα όρια της. Είχε τόσα μεγάλα όρια υπομονής, αντοχής, ταπείνωσης, εξευτελισμού που έφτασε μέχρι τα όρια της. Κάποια στιγμή ο Χριστός το έκανε επίτηδες αυτό, λένε οι πατέρες. Όχι ότι δεν είχε αγάπη μέσα του και δεν μπορούσε να κάνει το θαύμα αμέσως. Εφόσον η γυναίκα το ζήτησε, ήταν και ειδωλολάτρησα ξένη, θα δείχνε τη δύναμη του Θεού και στους αλλόθρησκους. Θα μπορούσε να πει, «Ω γίνε, να γίνει καλά το κορίτσι σου». Δεν το έκανε αυτό. Την άφησε σε μεγάλη ένταση και αυτήν και τους Αγίους Αποστόλους. Φτάνει λοιπόν και έτσι απαντάει τελικά, «Εγώ ήρθα μόνο για τα απολωλώτα πρόβατα του Ισραήλ». Προχωράει αυτή ακόμα, «Βοήθημη Κύριε», παρά το γεγονός. Και αρχίζει και την προσβάλλει με πολύ άσχημο τρόπο. Ξέρετε τι της είπε? Ότι δεν μπορώ να πάρω το ψωμί από τα παιδιά μου και να το ρίξω στα σκύλια. Την είπε σκύλα δηλαδή, την είπε ζώων, την είπε σκυλή. Πολύ σκληρή λέξη. Αυτή, αντί να πει, «Άι παράτα μας τώρα κι εσύ, να σηκωθώ να φύγω», του λέει, «Κύριε, και τα σκυλάκια τρώνε από το ψωμί που πέφτει από το τραπέζι του αφέντη τους». Τι ήθελε να πει? «Δώσ' μου λίγο ελεημοσύνη, μη μου δίνεις πολύ, δώσ' μου ψίχουλα της δύναμής σου».
Ο Χριστός αφού πέτυχε αυτό που ήθελε, διότι όλα αυτά που σας τα λέω πολύ σύντομα εσάς έχουν μια ψυχολογική επεξεργασία και μια δύναμη για να αναδείξει ο Χριστός την πίστη, ότι αυτοί που έπρεπε να πιστεύουν δεν πιστεύουν και οι ξένοι δολολάτρες που δεν πίστευαν, πίστευαν σε Αυτόν, της λέει «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος Υιός θέλης». Προσέξτε, δεν είπε λέει ο Χρυσόστομος να γίνει το κορίτσι σου καλά τώρα μετά από τόση ταπείνωση και αντοχή που έδειξες και που σε προσέβαλα και που σου είπα, αλλά της είπε «Μεγάλη σου η πίστης, να γίνει όπως εσύ θέλεις, όχι όπως εγώ μπορώ να το κάνω που είμαι Θεός, όπως εσύ θέλεις». Εσύ με την πίστη σου, την ταπείνωσή σου, την επιμονή σου, εμένα με εξανάγκασες να κάνω τη θυγατέρα σου καλά. Συμπέρασμα από όλο αυτό, αγαπητοί μου, είναι ότι πρέπει να ζητάμε με πίστη, με ταπείνωση και επίμονα από το Θεό να μας ακούσει μέχρι τέλους. Και έρχονται στιγμές πολλές φορές στη ζωή μας, το ξέρετε όλοι, και νομίζω είναι οι περισσότερες, που ο Θεός σιωπά, δεν απαντά στα αιτήματά μας. Εκεί κλονίζεται η πίστη των ανθρώπων. Εμείς προερχόμαστε σε επαφή μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης ή μιλάμε για ιδιαίτερες στιγμές. Λένε «Γιατί, Σεβασμιότατε, γιατί, Πάτερ, δεν μας απαντάει ο Θεός». Θα θυμόμαστε τη Χαναναία. Αυτή είναι ο οδηγός μας. Και εμείς θα επιμένουμε. Ξέρει ο Θεός γιατί σιωπά και δεν το κάνει εκείνη τη στιγμή. Θα επιμένουμε όμως με πίστη μέχρι το τέλος για να λάβουμε αυτό που πρέπει να λάβουμε και αν πρέπει να το λάβουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, με σύντομα λόγια, αγαπητοί μου αδερφοί, που πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Ο Θεός όλους μας ακούει, δεν ξεχνάει, αργεί, ποτέ όμως δεν λησμονεί. Σήμερα έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά και βρισκόμαστε εδώ και ιερείς και αδερφοί από άλλες Μητροπόλεις για να τελέσουμε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου του Ιερού Ναού, Πατρός Ιωάννου, για να καλύψει λειτουργικές ανάγκες εφημεριακές της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου αδερφοί και χριστιανοί, είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση για έναν επίσκοπο να μεταδίδει αυτό που του έδωσε η Εκκλησία να διαχειρίζεται, την ιεροσύνη, και να συγκάνεις να κάνει με τη χειροτονία συμπάρεδρό του στο Ιερό Θυσιαστήριο κάποιον άνθρωπο ο οποίος επέλεξε να γίνει κληρικός. Είναι μεγάλη χαρά, αλλά συνάμα είναι και μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνει ένας επίσκοπος για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να πλαισιώσουν και να κυκλώσουν το Ιερό Θυσιαστήριο. Γι' αυτό τα συναισθήματα, τα ανθρώπινα αυτή την ώρα, είναι ανάμεικτα μέσα στην ψυχή μου. Αισθάνομαι χαρά για τον πατέρα Ιωάννη, τον οποίο γνωρίζω από μικρό παιδί, από το 2010 που ήρθα στη Μητρόπολη. Είναι γόνος ιερατικής οικογενείας, παιδί της Εκκλησίας, μεγαλωμένο μέσα στα Ράσα, αλλά συνάμα συλλογίζομαι και την ευθύνη την οποία έχω αυτή τη στιγμή. Η ιεροσύνη ανήκει στο Χριστό, δεν είναι δικιά μας. Διότι η Εκκλησία, θέλω να ξέρετε, είναι του Χριστού. Δεν είναι ούτε δικιά μου, ούτε δικιά σας, ούτε των παπάδων, ούτε των πατριαρχάδων, ούτε κανενός. Ο Χριστός, λέγεται η Εκκλησία, σώμα Χριστού. Είναι το σώμα Του. Αυτό είναι η κεφαλή. Εμείς είμαστε διοικητικά όργανα. Όπως κάθε οργανισμός, θεσμός, έχει μία κεφαλή. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν δεν κινδυνεύει η Εκκλησία. Διότι αν πούμε ότι κινδυνεύει η Εκκλησία, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε, νομίζουμε ότι είμαστε ένας οργανισμός και ότι ανταγωνιζόμαστε τους άλλους οργανισμούς για να επιβιώσουμε μέσα στον κόσμο. Δεν έχουμε ανάγκη να το κάνουμε εμείς αυτό, διότι έχουμε την ασφάλεια του Χριστού. Τι είμαστε εμείς? Μέλη του σώματος του Χριστού. Ποιοι είναι μέλη του σώματος? Και οι ζωντανοί εμείς, αλλά και οι κεκοιμημένοι.
όλοι μαζί αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία φαίνεται όχι σε κοσμική δύναμη, ποτέ δεν την είχε, δεν την ήθελε και δεν τη θέλει. Αυτά είναι του δυτικού τύπου, της δυτικής χριστιανοσύνης καμώματα, τα οποία επέφεραν τις επιπτώσεις τις οποίες επέφεραν και την αλλίωση του χριστιανικού νοήματος στη Δύση. Βλέπε Ρώμαιο Καθολικισμός, βλέπε Προτεσταντισμός και άλλες ομολογίες, οι οποίες θέλοντας να ανταγωνιστούν έπεσαν στην αίρεση πρώτα και μετά στη λεγόμενη εκοσμίκευση. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε τη διδασκαλία και την παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων. Στο σώμα λοιπόν της Εκκλησίας είναι κληρική και λαϊκή. Οι διακρίσεις των κληρικών είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Αυτή είναι η τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Όλα τα άλλα που ακούτε, πρωτοπρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης, οικονόμος, μητροπολίτης, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, είναι διοικητικοί τίτλοι. Οι βαθμοί είναι διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος. Σήμερα λοιπόν χειροτονούμε στο βαθμό το δεύτερο της ιεροσύνης, ένα διάκονο, τον πρεσβύτερο, τον πατέρα Ιωάννη. Αγαπητέ μου διάκονε πάτερ Ιωάννη, σήμερα θα λάβεις από τα χέρια μου, αλλά και από τα χέρια των συμπρεσβυτέρων, οι οποίοι παρίστανται σήμερα στο Ιερό Μυστήριο, γιατί είναι μυστήριο η ιεροσύνη, όπως είναι ο γάμος, το βάπτισμα, το ευχέλιο, είναι μυστήριο η ιεροσύνη, την πλήρη ιεροσύνη να επιτελείς τα Ιερά Μυστήρια του Θεού και κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί που πιστεύουμε στο Χριστό, εκείνο που μας ενώνει και μας δείχνει ότι είμαστε πρώτον είναι η αγάπη προς τον Χριστό και η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι που μας ενώνει. Να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τα υπόλοιπα εδώ δεν ερχόμαστε για κοινωνική συναναστροφή, ούτε για να περάσουμε ωραία, ούτε να ειδωθούμε. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μια αίθουσα, να πιούμε έναν καφέ και να πούμε δύο κουβέντες όπως γίνεται μετά τη Θεία Λειτουργία. Εδώ σήμερα όμως βρισκόμαστε όλοι για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Και ενώ είμαστε σαρκικά ξένοι μεταξύ μας, δεν έχουμε συγγένεια, ούτε εγώ με εσάς, ούτε εσείς μεταξύ σας, δεν έχουμε σαρκική συγγένεια, είμαστε όλοι συγγενείς, κατά πνεύμα όμως. Είμαστε όλοι γιατί, διότι κοινωνούμε από το κοινό ποτήριο, από ένα ποτήριο κοινωνούμε και ένα σώμα Χριστού μεταλαμβάνουμε. Άρα λοιπόν είμαστε όμεμοι και συγγενείς του Κυρίου. Έτσι λοιπόν Ιωάννη θα τελέσει τα μυστήρια του Θεού και κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μεγάλη ευθύνη, μεγάλο το χρέος και πολλή προσοχή. Γι' αυτό χρειάζεται να έχεις πίστη στο Θεό. Θα μου πει κάποιος, καλά σεβασμιότατε, είναι δυνατόν ένας παπάς να μην πιστεύει ή ένας πιστός άνθρωπος? Ο σατανάς είναι δόλιος και πολύπλοκος και μας πειράζει όλους, και ιερείς και ανθρώπους. Γι' αυτό να είσαι σταθερός στην πίστη, να μην την εκοσμικεύεις, να διατηρείς την πίστη των Οικουμενικών Συνόδων και της παράδοσης της Εκκλησίας. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να καινοτομείς και να κάνεις αλλαγές χωρίς να το υποειδεικνύει η Εκκλησία. Θα τηρείς λοιπόν την πίστη, την παράδοση και τη διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων όπως είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Μετέχεις την ιεροσύνη του Θεού. Πρέπει να έχεις φόβο Θεού. Ο φόβος Θεού είναι σεβασμός προς το Θείον. Όχι να φοβόμαστε μη μας κάνει κακό ο Θεός και μας ανταποδώσει να μας κάψει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στη χριστιανική εκκλησία. Δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Δεν ζούμε στο δωδεκάθεο να εκδικούνται οι θεοί. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, είναι ελεήμων, είναι δίκαιος, είναι φιλεύσπλαχνος. Έχει όλα τα καλά τα οποία πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Να έχεις λοιπόν φόβο Θεού, σεβασμό προς το Θεό και όταν επιτελείς τα μυστήρια να τα επιτελείς με ευλάβεια, όχι βιασύνη
και έτσι όπως πρέπει να τα επιτελούν οι ιερείς και να τα διαφυλάτεις όπως πρέπει να τα διαφυλάτεις και να έχεις και αγάπη τρίτων και σεβασμό προς το λαό του Θεού. Δεν υπάρχουμε χωρίς το λαό του Θεού, αγαπητέ Ιωάννη. Ούτε ο λαός υπάρχει χωρίς εμάς. Δεν υπάρχει εκκλησία που να μην έχει ποιμένες και λαϊκούς. Δεν έχουμε στην Ορθοδοξία ούτε δεσποτοκρατία, ούτε παπαδοκρατία, ούτε λαοκρατία. Έχουμε ενωμένα τα σώματα των πιστών, των λαϊκών, με την ιεροσύνη. Δεν υπερέχει κανένα, απλώς εμείς είμαστε επιφορτισμένοι να τελούμε τα μυστήρια με το μυστήριο της ιεροσύνης. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αν δεν έχουμε πιστούς. Αλλά και οι πιστοί να μαζευτούν χιλιάδες χωρίς έναν ιερέα δεν μπορούν να αποτελέσουν εκκλησία. Ούτε εμείς να λειτουργήσουμε μόνοι μας, αλλά ούτε κι εσείς να μαζευτείτε, να κάνετε ατομική, αυτό λέγεται ατομική προσευχή, που κάνετε και στο σπίτι σας και παντού. Χωρίς ιεροσύνη δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορείτε να επιτελέσετε τα μυστήρια. Πέφτουμε μετά στον Προτεσταντισμό, στον Λουθερανισμό και σε όλα αυτά τα ισμό τα οποία δεν έχουν ιεροσύνη. Αυτή λοιπόν την ιεροσύνη του Χριστού σήμερα θα σου μεταδώσουμε, αγαπητέ Ιωάννη. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι που βρισκόμαστε εδώ, η αγαπητή σου πρεσβυτέρα, η συγγενή σου, ο παππού σου, όλοι οι ιερείς που σε γνωρίζουν, ο κόσμος εδώ που σε είδε και σε αγάπησε και τον διακόνησες αυτά τα χρόνια που υπηρετείς ως διάκονος. Να σε διαφυλάξει ο Θεός από κάθε κακό. Να σε διαφυλάξει από τις παγίδες του διαβόλου. Να σε διατηρήσει καλό, αγαθό Λεβίτη της Εκκλησίας. Ούτως ώστε όταν περάσουν τα χρόνια και έρθει η ώρα να δώσουμε την καλή απολογία στο Χριστό, διότι εμείς θα κριθούμε διπλά και πιο αυστηρά από τον κόσμο, να σου πει ο Κύριος, «Εύδουλε αγαθέ και πιστά και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλά σε καταστήσω». Είσαι λοιπόν εις την χαράν του Κυρίου σου. Amen.
Θεία χάρις, οι πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσαν και τα ελείποντα αναπληρούσαν. Προχειρίζεται τον ευλαβέστατον διάκον Ιωάννην, τον ευλαβέστατον διάκονον εις πρεσβύτερον, ευψώμεθα ούν υπέρ αυτού, ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Ο Θεός ο Άναρχος και Ατελεύθυντος, ο Πάσης Χριστός, πρόσβητα του Πάφων, ότι προς συγχωρία του Πρεσβυτέρου τιμής αυτούς του Βαθμούς του Αξιοδέντας, γερογήν των λόγων της αληθείας, αυτός δέστο τον απάνω και αυτού τον όνει ευδόξης, προχείρης και είναι παρεμού, ένα μέμ του πολιτεία και αθυμή και Χριστή ευδόξων, υποδέξας με τη μεγάλη ταύτη, χάρη του Αγίου Πνεύματος, και εταιρείαν ανάδειξαν δηλώσει εν πάση ευαρίσπλοντε εσύ και αξίω πολιτευόμενη ζωή τη αυτού. Υπότι εσύ προγνωστική δυνάμεω μεγάλη ταύτη, ιερατική στην ίσο τη Οντοκράτου και εσύ στη βασιλεία και η μνήμη τη δόξα. Πατρό και του Ιού του Αγίου Πνεύματο και του αιώνα των αιώνων να μείνει. Ιερείς αυτού ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα των πόγωνων του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του ένδυματος αυτού, πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άξιος! Άξιος! Περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμαμο την οδόν μου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! 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 Κυρίου δεϊθόμεν, Ιερέσου Κύριε, ένσονται δικαιοσύνην και ιός Ιησού αγαλιάσει αγαλιάσονται, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άξιος! Άξιος! Άξιος!
αυτή αλλίωσης της δεξιάς του υψίστου της Θεός μεγάσος ο Θεός ημών. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών το εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρεστινέ ημάς από πάσης θλίψεως ορχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Αμήν. Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, Κύριε.
αγαπητός ή συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλουσιν εν ομονία, ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν, Κύριε εις κυρίμων, Κύριον στερεύον. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τρεπάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προφάντων των αιών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ήταν. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρας σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία εις της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, είναι ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου θέσετε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εν του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφορών, εν ειρήνη προσφέρει. Ευχαριστούμε εσύ και το μαγενή σου Υιό και το πνεύμα σου του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφωνών ευεργεσιών των εισημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη εκ των χειρονιμών δέξεστε κατηξίω σα και τη υπαραστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων. Τα χεροβήμη και τα σεραφήμη εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρση απτερωτά. Τον επινίκιον ύμνων άδοντα, βόντα και γραβόντα, κραβέγοντα. Άγιος και Πανάγιος, ήν και ομονογενής σου, τον Άγιον. Άγιος και Πανάγιος, το μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου που το συγάπησες, ως εκ των Υιών σου, τον ομονογενή της εμάς, όσο θα σε ζωή και όλοι όσο την υπερήμον οικονομία που δώσω στην υγεία παρήγγειο του,
μάλλον εαυτόν του πανηγύρου των άρτων και της Αγίας του Τεχράντου και του Χριστίνου. Ευχαριστή σας και ευλογή σας Αγιά σας πλάτε και έδωσε τις ελίσσες του μαθητές και από τους πόρους ημών. Το υπέρ ημών κλωμενόν εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μεταρτούμε την ξενέμα. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης. Το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη κύρια Κυρίου Πάτρε, Χριστέ και πάντα, Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ύπνεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και διαμεθάσσονται όσοι παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κατάπτυξε το πνεύμα στο Άγιο θυμάσου και έπειτα από κείμενα πρωτάφτα ο Θεός η λάσκη με τον Μακρό και λέει σόν με και πείσον τον Μενάρ ωραία το ποτηρίο του το τίμιο ανεβαίνει με τα βαρό το πνεύμα της του Αγίου ώστε γενέστες με τα λαμβάνσια η δίψη ψυχής άψε ποτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, Βασιλείας Ουρανών, πλήρωμα, εις παρησία την προσεγγίσκημα, εις κατάκλημα, έτσι προσφερόμενο εκεί ταύτην αυριαν υπέρ των έντυξης, παραδόξαμενο στον Πόγωρο Πατέρων Πατέρων, παραδείγον αυλογητών εγκατευτών και πάντως πνεύματος του Κύριου, την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχάνου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου, Μαρία, του Αγίου Ιωάννου προφήτου πρόδρομου, Αξίω,
Της ορθοτομούσης των λόγων της εις αληθείας. Ελέησον. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων εις εις αληθεία. Κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και πάντων και πασό. Όσοι μείνουν ενεί στόματι και μία καρδία, δοξάζει και ενημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Συ παρακαθέτω. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δόγων, Κυρίου Δεϊθώμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νεαρών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετις άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχύρω.
τα μεταπαρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών, Πατέρα, και λέγει. Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μη το αφιλήματα ημών, ως και ημί σαφία μη σωστοέψιμον, και μη εισέν έμπις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση εν το πνεύματι σου. Ευχαριστούμε σε Βασιλεία Παόρα. Τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Κάτι είναι κάστο η διαχρίαν, τις πλέουσες σύμπλευσον, τις οδηπορούσες συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριν και ειθνημίες και φιλανθρωπία του Μοναγενούς του Υιού, δεθούν ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωτιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνιων. Θα δούνε εμείς του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός η λάσπη. Τα Άγια της Αγίας. Ιησούς Χριστός,
Προσέλθετε. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αμπιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αμήν. Την ημέραν πάσα τελεία να γίνει νικήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους. Δέσποτα φιλάνθρωπε και πάσαν τη ζωή νημών. Ό,τι και την παρούσια ημέρα κατεξέσεις ημάς. Τον επουράνιο θεωρούμε στην Ιωθόταλη στον και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ινκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε. Κυρίου δεηθώμεν. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας, ε, Κύριε, και αγιάζων τους επισύ πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την ηρωνομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δωρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός το φώτον. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, το πλήρωμα του λόγου και του προφητών αυτός υπάρχουν Χριστί ο Θεός ημών, ο πληρός σας πάσχων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νίκαι.
δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και ελεύσεν φύλακη μας, δι' αυτού θεία χάρις και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων, πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φλέγοντος, Επισκόπου Μαραθώνος, του Αναγής Πατρός ημών Τιμωθέου Αρχιεπισκόπου Ευρύπου του Εκαλάμου, του Αγίου Σιωμάρτυρος Εφραίμ του Νέου του Θαυματουργού, της Αγίας Οσιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου, του Νέου του Ναμαρουσίου και Ροδοπόλη του Χαμακιώτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Λέοντος Παπαρόμησου την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων και του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, Χριστόστομου, που την Υγεία Χριστουγέννε πετελέσαμε, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος, και ελεήμον Θεός, εις πολλαέτη δεσπότα, εις πολλαέτη δεσπότα, εις πολλαέτη δεσπότα. Διευθύνω των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Με το καλό να μπούμε στο Τριώδιο την άλλη Κυριακή. Με υγεία να μπούμε στη Σαρακοστή και να εορτάσουμε το Πάσχα. Το αντίδωρο θα το δώσει ο νεοχειροτονηθής πρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης. Να πω στην αγάπη σας ότι το απόγευμα γιορτά αύριο είναι η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης, όπως γνωρίζετε. Εμείς εδώ στη Μητρόπολη μας έχουμε το μοναστήρι στην Καποδιστρίου. Το απόγευμα μας το παρέδωσε η αρχαιολογία. Σήμερα εκεί είπα να κάνουμε έναν εσπερινό, γιατί έγιναν ανακαινισμοί και εργασίες πολλές στο μοναστήρι. Είναι μια ανδρόαμονή Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου. Τα απόγευμα ώρα 5 θα κάνουμε τον εσπερινό. Όσοι μπορείτε και θέλετε και σήμερα και αύριο να περάσετε, να ανάψετε το κεράκι σας και να δείτε τα ωραία έργα που έγιναν εκεί, διότι καταβάλαμε μεγάλους κόπους, μεγάλες θυσίες και σκληρά δικαστήρια από τη μέρα που ήρθα για να περιέλθει η Μονή στη Μητρόπολη Κηφισίας, όπερ και γένετο. Και το έκανα μοναστήρι ανδρό. Γνωρίζετε ότι εκεί στο μετόχι αυτό, της Καλογρέζας όπως το λέγανε, αλλά τώρα είναι μοναστήρι, με ετάφη η Αγία Φιλοθέη, μετά τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια που υπέστη στον Άγιο Ανδρέα κάτω, που είναι το Κρυσάκι Λευκοσίας. Τη φέρανε εδώ, εκεί είναι και ο τάφος. Άμα πάτε θα δείτε, είναι ανοιχτός ο τάφος στο μέσο του Ιερού Ναού και καυχόμαστε και χαιρόμαστε που ευδόκησε η Αγία να μας χαρίσει το μοναστήρι της, γιατί αυτή ήθελε να το κάνει αυτό το πράγμα, για να έχουμε τη Μονή αυτή στη δικαιοδοσία μας και να τη χαιρόμαστε. Επίσης, εμείς έχουμε και δεύτερο γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης. Είναι η αδερφούλη στην Εκάλη, πάνω όπου ήταν παλιά και το ορφανοτροφείο. Είναι μεγάλη η Αγία, η κυρά των Αθηνών, και πρέπει να τη γιορτάσουμε και να τη δοξολογήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι άνδρες, υπήρχαν και σπουδαίες γυναικείες φυσιογνωμίες την εποχή εκείνη, όπως ήταν η γυναίκα παραμερημένη και τουρκοκρατία, οι οποίες είναι ισάξιες, λένε όλοι οι συγγραφείς, με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Γυναίκες μεγάλες μεταξύ αυτών και η Αγία Φιλοθέη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Θεός μαζί σας.